Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού και η καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας θα είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η αγορά εργασίας στην μεταμνημονιακή εποχή. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, οι μισθοί θα αρχίσουν να αποκαθίστανται σταδιακά, καθώς το υπάρχον πλαίσιο που ρυθμίζει την αγορά εργασίας έχει φτάσει στα όρια του. Γι' αυτό και προτείνεται μια προσεκτική αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα πάντα με την Υπουργό, θα εισέλθουν σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2018, καθώς η συμφωνία με τους θεσμούς για τον μηχανισμό μέτρησης της κάλυψης των κλαδικών συμβάσεων επαναφέρει σε ισχύ την αρχή της επεκτασιμότητας που ανεστάλλει το 2011, οδηγώντας τους κλαδικούς μισθούς σε πτώση. Μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ θα έχουν ψηφιστεί τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης από την Βουλή. Αυτό αποκάλυψε χθες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους λίγο μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαδικασία ψήφισης του πακέτου των προαπαιτούμενων αλλά και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου στρατηγικής έως το 2022 θα έχουν ολοκληρωθεί ως 12 Ιουνίου, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένοντας στις θετικές πτυχές του κυβερνητικού σχεδίου για το μεταμνημονιακό περιβάλλον, επιχείρησε να μεταδώσει ένα θετικό μήνυμα με αποδέκτες στους πολίτες ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εφνιδίασε Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις διαπραγματεύσεις της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς ζήτησε την τελευταία στιγμή να περιληφθεί στο κείμενο της Τεχνικής Συμφωνίας διάταξη που προέβλεπε ουσιαστικά την αμνίστευση των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών για πωλήσεις δανείων σε funds, αίτημα που απέρριψαν οι θεσμοί κρίνοντας το ακατάλληλο. Οι τραπεζίτες ζητούν επίμονα την θέσπιση της προστασίας τους για την πώληση δανείων, καθώς δεν προτίθεται να πουλήσουν δάνεια σε οποιαδήποτε τιμή κάτω από την αξία τους, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για απιστία. Επιπλέον, με δεδομένο ότι θα χρειαστεί να πουλήσουν οι τράπεζες και ενήμερα δάνεια για να απομοχλεύσουν αποτελεσματικά τον ισολογισμό τους, ζητούν να προβλεφθεί ανάλογη νομική κάλυψη για τις διοικήσεις των τραπεζών και για αυτά. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει 785,11 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,08% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.